3, 2, 1. Εντυπωσιακές εικόνες από τη φωταγώγηση σταρός του κτηρίου της περιφέρειας Κρήτης ως μια συμβολική κίνηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο της καμπάνιας «Είναι στο χέρι μου». Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εγγενιάζουμε το έτος πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού που ξεκινάει κάθε χρόνο 31 Οκτώβρη και λήγει στις 30 Οκτώβρη την επόμενη χρονιά. Επίσης φέτος εγγενιάζουμε για πρώτη φορά τη σύμπραξη του αθλητισμού με την πρόληψη. Έτσι λοιπόν οι ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ και οι ομάδες στίβου γυναικών της Κρήτης, οι αρχηγοί των ομάδων θα είναι οι πρέσβυρες για ένα χρόνο στον αγώνα μας κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν καλλιτεχνικά δρόμενα, ενώ άναψε και η φλόγα της ελπίδας. Αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να δώσουμε το μήνυμα της πρόληψης, ξεκινώντας από τις παιδικές ψυχούλες που θα πάρουν τη μαμά από το χέρι και θα της πούνε πόσο σημαντική είναι στη ζωή τους και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχει τον εαυτό της. Οι τάσεις του είναι αυξητικές. Αυξητικές είναι και στην Κρήτη. Συγχρόνως όμως, λόγω της πρόληψης, ο αριθμός των θανάτων μειώνεται. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο καρκίνος είναι μία νόσος βαριά μεν, αλλά που εάν την προλάβουμε σε αρχικό στάδιο με τον προληπτικό έλεγχο και τον τρόπο που ζούμε, είναι σίγουρα κερδισμένη μάχη. Η διαδρομή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού δεν σταματά ποτέ, όπως τόνισαν, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής προς όλες τις γυναίκες ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι αίτητος. Οι κινητές μονάδες λειτουργούν μετά από την εποχή COVID, λειτουργούν συνεχώς κάθε μέρα, οργώνουν την Κρήτη από άκρη ως άκρη, και η κινητή μονάδα μαστογραφίας και η κινητή οδοντιατρική μονάδα. Και όσον ούπου, πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες πιστεύω, θα έχουμε και την κινητή καρδιολογική μονάδα.